Κυρίες και κύριοι, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον προγνώστη μετεωρολόγο Νίκο Θεοδωσόπουλο. Νίκο, καλησπέρα. Τι νεότερο έχουμε, έρχονται χιόνια? Και βροχές και χιόνια θα έχουμε. Πιο αναλυτικά για την Δυτική Ελλάδα, απόψε το βράδυ, αργά τις μεσονύκτιες ώρες, βροχές μέχρι και τις πρωινές ώρες αύριο. Αύριο κατά τη διάρκεια της ημέρας θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα, τοπικές ψυχάλες, αλλά από το βράδυ αύριο τα μεσάνυχτα πάλι Δευτέρα και κυρίως με την αλλαγή της ημέρας την Τρίτη μέχρι το μεσημέρι για την Δυτική Ελλάδα, Πάτρα, Ναύπακτο, Αγρίνιο, Πύργος, συνολικό ύψος βροχόπτωσης 25 με 30 χιλιοστά για διάρκεια 12 ως 14 ώρες. Τα φαινόμενα, όπως ανέφερα, θα είναι μέχρι και την Τρίτη το μεσημέρι για την Δυτική Ελλάδα. Ωστόσο όμως οι βροχές αυτές θα επιμείνουν στις ανατολικές και ανατολικότερες περιοχές της χώρας μας, για την περιοχή της Αιγιάλιας μέχρι και την Τετάρτη τις πρωινές ώρες, και ανατολικότερα για την περιοχή της Αττικής θα επιμείνουν πάλι μέχρι την Τετάρτη το μεσημέρι. Ο άνεμος από χιονοπτώσεις θα έχουμε κυρίως αύριο βράδυ, και χιονοπτώσεις θα είναι πιο ισχυρές κυρίως στις ανατολικές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, για την περιοχή της Ναυπακτίας, περιοχές που γυπνιάζουν με τη Φωκίδα, και στην περιοχή της Αιγιάλιας στα Καλάβρητα, πάνω από 800 μέτρα υψόμετρο, πιθανόν και να έχουμε και σε χαμηλότερο υψόμετρο, στα 700 μέτρα στις ανατολικές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, χιονοπτώσεις που θα είναι και τοπικά ισχυρές κατά τη διάρκεια της νύχτας, αύριο βράδυ, ξημερώνοντας την Τρίτη το πρωί και κατά τη διάρκεια της ημέρας μέχρι το μεσημέρι. Ο άνεμος ενισχύεται από αύριο με ένταση στα 3 με 4 μποφόρ, μεθαύριο Τρίτη ενισχύεται στα 5 με 6 και την Τετάρτη περαιτέρω ενίσχυση στα 6 και τοπικά στα 7 μποφόρ, ενισχύεται ο βοριάς. Από την Πέμπτη εξασθενεί, κόβεται το 7 και το 6 κατά τη διάρκεια της ημέρας, και την Παρασκευή εξασθενεί τελείως ο βοριάς. Η θερμοκρασία αύριο και μεθαύριο, η μέγιστη στους 13 με 14 βαθμούς για τη Δυτική Ελλάδα. Ωστόσο όμως από την Τετάρτη, όπως ανέφερα, δεν έχουμε ροή υδρατμών για τη Δυτική Ελλάδα και θα έχουμε περισσότερη ηλιοφάνεια, ωστόσο όμως θα έχουμε σημαντική πτώση και ως προς τις ελάχιστες τιμές αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί. Άρα η ψυχρότερη μέρα για τη Δυτική Ελλάδα είναι η Πέμπτη, ως προς τις μέγιστες τιμές δεν ξεπεράσει τους 10 βαθμούς, και ως προς τις ελάχιστες θα είναι την Παρασκευή το πρωί, με εξαστεριά κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί, όπου η ελάχιστη θα φτάσει στους 5 βαθμούς στην Ναύπακτο, στην Πάτρα, στις παράκτιες περιοχές. Για αυτή την εβδομάδα δεν φαίνεται κάτι αξιόλογο. Το σημαντικό είναι ότι με την πτώση της θερμοκρασίας δεν θα φέρει χιονοπτώσεις, γιατί δεν υπάρχει, δεν έχουμε ροή υδρατμών και θα έχουμε ήλιο με δόντια, κυρίως στα μέσα της εβδομάδας που μας έρχεται, δηλαδή από τη Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε. Σίγουρα αν χρειαστεί θα έχουμε νεότερη παρέμβασή σου με νεότερα στοιχεία. Ναι, και αυτό που θέλω να επισημάνω, πέρα από την περιοχή μας για ακραία καιρικά φαινόμενα, θα έχει η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, ο νομός Ιμαθίας, η Κατερίνη, η Θεσσαλία, η Λάρισα, Βόλος, η Λαμία,
Το ύψος της βροχόπτωσης εκεί θα είναι 80 με 90 και τοπικά στα 100 χιλιοστά, προσδιορίζοντας για ακραίες βροχοπτώσεις στη κεντρική Ελλάδα και κυρίως στις ανατολικές περιοχές αυτές που ανέφερα. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε. Να είστε καλά.